Στηθήκαμε σε πολλά σημεία, είτε σε ώρα αιχμής, είτε σε ώρες που δεν χαρακτηρίζονται αιχμής, κι όμως φαίνεται ότι οι περιοχές που βρίσκονται στο κόκκινο, ακόμα και σε ώρες που δεν είναι ώρα αιχμής, είναι προβληματικές. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά μέσα από μια δυναμική δημοσιογραφική έρευνα και εξαιρετικούς καλεσμένους. Μαζί μας εδώ, στο στούντιο της εκπομπής Ώρα Αιχμής, ο αντιδήμαρχος Ηρακλείου, ο κύριος Γιάννης Αναστασάκης. Καλησπέρα σας, κύριε Αναστασάκη, καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, ο κύριος Νίκος Συρηγωνάκης. Καλησπέρα σας, κύριε Συρηγωνάκη. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ο διοικητής της Τροχέας Ηρακλείου, ο κύριος Τέλειος Καρακούδης. Καλησπέρα σας, κύριε διοικητή, καλώς ορίσατε. Να πούμε ότι στη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τους οδηγούς των τουριστικών πούλμαν, με τους οδηγούς των αστικών λεωφορείων, με οδηγούς ταξί, με κατοίκους της περιοχής, αλλά και με την δημοτική αστυνομία. Θα καλησπερίσω όμως και την συνάδελφο τη Μαρία την Πετρούτσου. Μαρία, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μάνο. Ως παθούσα οδηγός και κάτοικος της περιοχής, βέβαια, με αυτό το ρόλο βρίσκομαι εδώ, προκειμένου να μεταφέρω και εγώ την άποψή μου με τα όσα βιώνω καθημερινά, πραγματικά από αυτόν τον πολύπαθο κόμβο. Θα έχουμε όμως την ευκαιρία να τα πούμε στη συνέχεια. Η αλήθεια είναι ότι εσύ, Μαρία, καθημερινά μας δίνεις ρεπορτάζ, γιατί διέρχεσαι του σημείου πολλές φορές. Μας έχεις μεταφέρει και εικόνες μέσα από το neakrete.gr αλλά και την Crete TV. Λέω σε αυτό το σημείο να πάμε να δούμε ένα βίντεο που είναι το χρονικό για τον κόμβο του Μαρτυρίου. Την περασμένη εβδομάδα ο φακός της Crete TV στον Άι Γιάννη Χωστό βρέθηκε 6 φορές. Δείτε τι κατέγραψε. Εγώ πιστεύω πως ναι. Για να το βέβαια κάνουν εδώ και εκεί πέρα θα βλέπουν τώρα τα μάξια πιο εύκολα. Εδώ γίνονται πολλά ατυχήματα από τη στροφή. Πολλά. Για την ώρα βλέπω ένα μπάχαλο, αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πρόβλημα το πρωί. Σάββατο 7 Μαΐου, ο φακός της Crete TV και οι Μέρη Καριωτάκη επισκέπτονται τον κόμβο της οργής στον Άι Γιάννη Χωστό. Η εικόνα καθημερινά ταλαιπωρεί χιλιάδες επιβάτες, με το δρόμο σίγουρα να είναι πλέον ο πιο δύσκολος σε ολόκληρη την πόλη του Ηρακλείου. Και στην λειτουργία της εκκλησίας ενδεχόμενα. Για τη λειτουργία της εκκλησίας, αυτό τους είπα τώρα εδώ, ότι μπαίνουν και μεγάλα αυτοκίνητα μέσα και ο γερανός που αλλάζουμε τους σταυρούς απάνω τις λάμπες. Και αν μας βάλουν νησίδες αυτά θα αποκλειστούμε, δεν μπορούμε. Δευτέρα 9 Μαΐου, ο φακός της Crete TV με τη Γεωργία Μακάκη βρίσκονται ξανά στον κόμβο του Μαρτυρίου. Η εικόνα είναι απλά τραγική. Δεν τρέπουτε λίγο, Νίκο. Άμα θέλω εγώ μια ώρα να κατέβω. Πώς δεν βγω εγώ. Πώς θέλω να πάω στο Ηράκλειο, από πού να πάω. Μα δεν βλέπετε τι γίνεται. Εδώ είχαμε γίνει χαμός. Αθήνα γίναμε. Εάν δεν αλλάξουν σχέδια, θα χυθεί αίμα εδώ. Τρίτη 10 Μαΐου, η Φιλία Σαριδάκη και η κάμερα της Crete TV βρίσκονται ξανά στον κόμβο στον Άι Γιάννη Χωστό. Η κατάσταση και στα δύο ρεύματα ακριβώς η ίδια. Ο κόσμος παλεύει με τις αντοχές του και η υπομονή εξαντλείται με τις εικόνες καθημερινής τρέλας να κάνουν το γύρο της Κρήτης. Κολυσιεργούσαν λοιπόν, σταματούσαν πώς θα πάω, τι θα κάνω και δυστυχώς η κατάσταση τη Δευτέρα οδηγήθηκε εκτός ελέγχου. Οι νόμιμοι λύσεις όμως χρειάζονται με επεκτάσεις της κατάστασης. Δηλαδή να εφαρμοστούν οι απολωτριώσεις που υπάρχουν από παλιά, αν χρειάζονται κάποιες και καινούργιες να γίνουν, αλλά είναι πάρα πολύ αργός ο ρυθμός. Παρεμβάσεων συνέχεια το πρόβλημα παραμένει. Οι οδηγοί θεωρούν ότι με λύσεις μπαλώματα δεν μπορεί να βρεθεί η χρυσή τομή και ο δρόμος θα εξακολουθήσει να δοκιμάζει τις αντοχές χιλιάδων Ηρακλειωτών. Σημείο αναφοράς στα σχολεία που βρίσκονται κοντά στην περιοχή, αλλά και το βιομηχανικό πάρκο της Φοινικιάς, όπου καθημερινά μετακινούνται εκατοντάδες εργαζόμενοι. Η λύση είναι μία, ένας ανισόπεδος κόμβος και άμεσες παρεμβάσεις έτσι ώστε με καθημερινή αστυνόμευση να μπορεί κάπως να απλοποιηθεί η κατάσταση. Κύριε, εννοώ αυτοδιοικητική και ο διοικητής της Τροχέας, σας αφήνω σε αυτό το μέρος τελευταίους για να ακούσετε τι έχουν να πούν κυρίως παθόντες. Μαρία Πετρούτσου, ξεκινάω με εσένα. Θέλω έτσι πολύ γρήγορα να μας περιγράψεις ποια ήταν η εικόνα στον κόμβο σήμερα.
Μάνο, καταρχάς να ξεκινήσω λέγοντας ότι καλησπερίζοντας αρχικά τους καλεσμένους σου και λέγοντας ότι αντιλαμβάνουμε πλήρως την θετική πρόθεση όλων προκειμένου να βρεθεί μια λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα και ένα χρόνιο πολυετές αίτημα των κατοίκων της περιοχής που οξύνεται συνεχώς από χρόνο σε χρόνο. Η κατάσταση και σήμερα ήταν, θα πω, όχι στην ένταση των προηγούμενων ημερών, ωστόσο ήταν προβληματική και σήμερα κατά τη διάρκεια της ημέρας σε διάφορα χρονικά διαστήματα. Θα πω ότι πριν την επέμβαση αυτή που έγινε με τη δημιουργία του δεύτερου κόμβου, γιατί εκεί εντοπίζεται το πρόβλημα, έτσι στον πρώτο κόμβο ίσα ίσα βοήθησε σε ένα σημαντικό βαθμό τη διέλευση των οχημάτων χωρίς να δημιουργηθεί πρόβλημα, και αυτό γιατί οι δύο βασικές αρτηρίες των αυτοκινήτων πάνω στον κεντρικό δρόμο διέρχονται κανονικά, αφού τα αυτοκίνητα που κινούνται κυκλικά είναι πολύ λίγα. Με τη δημιουργία ωστόσο του δεύτερου κόμβου, αυτό που έχω να πω είναι ότι το ρεύμα όλων των οχημάτων που έρχονται από Μαλάδες, Φοινικιά και τις όμορες περιοχές, εκεί εντοπίζεται το μεγάλο πρόβλημα, καθώς τα αυτοκίνητα παραμένουν ακινητοποιημένα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, αναμένοντας τον όγκο των οχημάτων που θέλει αυτό να βγει. Αυτό που λες, Μαρία, τώρα και συγγνώμη που σε διακόπτω, μπορούμε να το δούμε μέσα από την εικόνα του drone της Crete TV με τη βοήθεια του Μιχάλη του Δημητρίου, καθώς βρεθήκαμε την περασμένη εβδομάδα αρκετές φορές σε αυτό το σημείο. Βλέπουμε την εικόνα, μπορούμε να τη δούμε. Είναι αυτό ακριβώς, ότι πλέον λοιπόν έχει μετατοπιστεί το πρόβλημα στο ρεύμα προς Ηράκλειο. Και να σου πω ότι αυτή η εικόνα που κατέγραψε τον drone της Crete TV είναι εικόνα που δεν είναι σε ώρα αιχμής. Δηλαδή πήγαμε περίπου στις 10.30 και ξανά στις 12. Όποια ώρα και να πας μέχρι αργά το απόγευμα θα συναντήσεις μία ανάλογη εικόνα που οξύνεται ή ομαλοποιείται ως ένα βαθμό πάντα, γιατί παραμένει προβληματική έτσι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Θα σου πω απλά για τον κόσμο που γνωρίζει ότι το ρεύμα αυτό, ενώ πριν το πρόβλημα αφορούσε στις πρωινές ώρες, δηλαδή από 8 παρατέταρτο μέχρι 8.30, γιατί να πούμε, Μάνο, κάνοντας μία παρένθεση, επειδή αυτή την περιοχή είμαι κάτοικος 30 χρόνια εκεί, οπότε κάθε μέτρο της το γνωρίζω πάρα πολύ καλά, έτσι. Το πρόβλημα μέχρι πρότινος αφορούσε τις ώρες από 8 παρατέταρτο μέχρι 8.30 και από τη 1 μέχρι τις 2.30 είναι οι ώρες που κινούνται τα παιδιά και οι γονείς στα σχολεία, γιατί να πούμε ότι από όλες αυτές τις περιοχές αφορούν 7 σχολεία τα οποία έχουμε. Και αν θες θα στα απαριθμίσω, έτσι ένας μεγάλος όγκος σχολείων, εκτός τους επαγγελματίες, οδηγούς και κατοίκους που κινούνται, όπως είπε, στη βιομηχανική ζώνη. Εκεί ήταν το πρόβλημα, με την παρουσία της τροχέας το πρωί, η οποία ήταν καθημερινή έξω από τον Άι Γιάννη το χωστό, να πω, γιατί τους έβλεπα καθημερινά, έτσι προσπαθούσαν λίγο να ομαλοποιήσουν την κατάσταση. Ωστόσο, με τη δημιουργία του δεύτερου αυτού κόμβου, πλέον δεν υπάρχει ωράριο. Είναι το πρόβλημα μόνιμο και επί καθημερινής βάσης. Με εξαίρεση, βέβαια, το Σαββατοκύριακο, που επειδή για τους λόγους που προανέφερα δεν υπήρχε αυτή η έντονη κινητικότητα, ήταν ομαλότατη εδώ κατάσταση. Εδώ τώρα βλέπουμε αυτή την εικόνα και όχι σε ώρα αιχμής. Βλέπουμε μέχρι πού φτάνει η ουρά των αυτοκινήτων, περίπου στις 10.30 και ξανά στις 12. Στο ρεύμα προς Ηράκλειο βλέπουμε ότι τα αυτοκίνητα ξεπερνούν το 1 χιλιόμετρο στον δρόμο που εκτείνεται από Μαλάδες, Φοινικιά και φτάνει στον επίμαχο κόμβο του Άι Γιάννη του Χωστού. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε και αυτήν την ώρα με τον Άι Γιάννη το Χωστό, καθώς εκεί βρίσκεται η Μέρη Καριωτάκη. Μαζί της έχει ανθρώπους, οδηγούς ταξί, αλλά και κατοίκους της περιοχής. Μέρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μάνο, κυρίες και κύριοι. Από εδώ, από την πολύπαθη περιοχή του Άι Γιάννη του Χωστού, εδώ που τις τελευταίες 7 ημέρες, μία εβδομάδα και 2 μέρες συγκεκριμένα, οι πολίτες, οι οδηγοί, ουσιαστικά δοκιμάζουν τα όρια της αντοχής τους σε καθημερινή βάση, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για ώρες αιχμής ή για μια σεβατική ώρα. Είναι Δευτέρα βράδυ. Αυτή την ώρα υπάρχει ακόμα κίνηση και βεβαίως περισσότεροι από τους οδηγούς που περνάνε. Να είναι τόση ώρα εδώ και μας βλέπουν που είμαστε στημένοι, λένε το ίδιο πράγμα. Κάντε κάτι με αυτό τον κόμβο, διότι εδώ θα έχουμε μεγάλα προβλήματα. Όπως μπορείς να δεις και εσύ, Μάνο, η κίνηση αυτή τη στιγμή είναι ελάχιστη. Βοηθώ λιγάκι τον συνάδελφο, το Στέλιο του Χανιωτάκη. Είναι ελάχιστη. Έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις, με κυρίαρχη το γεγονός ότι έφυγαν τα κολονάκια γύρω-γύρω από τον κυκλικό. Θα
κρατήσω με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσοχή για να σας δείξω. Εξακολουθούν 9 μέρες μετά να μην υπάρχουν διαγραμμίσεις, καμία πρόβλεψη για τους πεζούς. Επαφίεται στο φιλότιμο του κάθε οδηγού, αν θα μας αφήσει να περάσουμε ή όχι. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι ο κόμβος, ο κυκλικός. Και βεβαίως βλέπετε ότι μπορεί να έφυγαν τα κολονάκια γύρω-γύρω από τον κόμβο και να είναι πιο εύκολο τώρα στους οδηγούς να περάσουν, κυρίως αυτοί που έχουν τα μεγάλα οχήματα. Όμως δεν είναι ευδιάκριτα τα όρια του, διότι έφυγαν τα κολονάκια, δεν βάφτηκε γύρω-γύρω για να ξέρουν που είναι, με αποτέλεσμα να χτυπάνε πάνω τα λάστιχα, να καταστρέφονται τα λάστιχα των οδηγών, των αυτοκινήτων, κυρίως βεβαίως των μεγάλων οχημάτων. Νομίζω ότι αργότερα θα μιλήσεις και με τους ανθρώπους από τα λεωφορεία και αυτοί μπορούν να σου πούν για τι ζημιά μιλάμε, με τι βάρος ακριβώς σηκώνουν τα λάστιχα των δικών τους αυτοκινήτων και πόσο άσχημο είναι αυτό. Και βεβαίως θέλω να σου δείξω και κάτι ακόμα. Εδώ, τώρα ελπίζω η κάμερα να μπορεί να μας το δείξει αυτό. Εδώ ακριβώς είναι ένας πυροσβεστικός κρουνός. Ένας πυροσβεστικός κρουνός λοιπόν. Και θέλω να κάνετε εικόνα πού θα μπορούσε εδώ να σταματήσει ένα πυροσβεστικό όχημα, ένα όχημα της πυροσβεστικής, για να καταφέρει να κάνει ανεφοδιασμό σε περίπτωση ομιγέννητο, είμαστε και σε φάση καλοκαιρινή, χρειαστεί να κάνει ανεφοδιασμό. Νομίζω λοιπόν ότι οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν το συντομότερο και πια μελετημένα, διότι η εικόνα που αποπνέει αυτή η παρέμβαση που έχει γίνει εδώ στον κόμβο είναι πως πρόκειται για μια παρέμβαση που στήθηκε γρήγορα για να καλύψουμε βασικές ανάγκες, βασικά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, χωρίς να λάβουμε υπόψη μας συγκεκριμένες καταστάσεις. Και οι συγκεκριμένες καταστάσεις αφορούν στο γεγονός ότι πρόκειται για έναν από τους πιο επιβαρημένους κόμβους της πόλης του Ηρακλείου, για να μην πούμε της χώρας ολόκληρης, σε μια περιοχή που είναι ραγδαίως αναπτυσσόμενη, όχι μόνο λόγω των κατοίκων που υπάρχουν εδώ και αυξάνονται μέρα με τη μέρα, αλλά λόγω και των επιχειρήσεων που είναι σε Μαλάδες, Φοινικιά και όχι μόνο. Δεν έχουν ληφθεί. Πάντως, Μέρη, συγγνώμη που σε διακόπτω. Τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Ο φόρτος που καταγράφεται σε αυτόν τον κόμβο αποτυπώνεται και τώρα που μιλάμε. Γιατί είναι Δευτέρα βράδυ, είναι 10 η ώρα, η πλειοψηφία των πολιτών Δευτέρα βράδυ βρίσκεται στο σπίτι του. Όμως βλέπουμε ότι πραγματικά είναι ένα από τα πιο ζωντανά κύτταρα όσον αφορά το οδικό δίκτυο της πόλης του Ηρακλείου, ακόμα και σε μία ώρα όπως είναι αυτή που κάνουμε τώρα την ζωντανή εκπομπή μας. Άρα αντιλαμβανόμαστε απόλυτα. Θέλω να σταθώ σε κάτι. Έδειξες σε απευθεία σύνδεση τι πρέπει να κάνει ένας πεζός για να διασχίσει τον δρόμο. Δεν υπάρχει καμία μέρημνα. Ακριβώς το σταυρό του. Και αυτή τη στιγμή εσύ πέρασες, ενώ δεν έχει την κίνηση που έχει το μεσημέρι. Το μεσημέρι, ακριβώς, νομίζω τα δικαιώματα των πεζών δεν υπάρχουν στο συγκεκριμένο κόμβο. Επαφίεται στο φιλότιμο των οδηγών να αφήσουν τον κάθε πεζό να περάσει απέναντι. Και μιλάμε για μια περιοχή που επίσης έχει παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο, μαμάδες που τα παίρνουν από το σχολείο ή και μόνα τους τα παιδιά, και καταλαβαίνετε τι γίνεται εδώ. Λοιπόν, για να μην τα λέω εγώ, νομίζω ότι ας πάμε στους ειδικούς. Είναι μαζί μας ο κύριος Καρακοσταντάκης, ο οποίος είναι κάτοικος της περιοχής, φυσικά είναι και ο πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου εδώ της περιοχής και γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Και είναι και ο κύριος Πετράκης, ο οποίος είναι επαγγελματίας οδηγός, είναι ο πρόεδρος των οδηγών ταξί, ο οποίος αλίμονο αν δεν γνωρίζει πολύ περισσότερα πράγματα. Ναι, αλλά με πολλά παράπονα. Καλησπέρα. Αλλά με πολλά παράπονα. Ωραία. Δώστε μου ένα λεπτάκι να ξεκινήσουμε λίγο από τον πρόεδρο εδώ της περιοχής. Την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε το προηγούμενο Σάββατο και μετά την προηγούμενη Δευτέρα, μέχρι σήμερα η κατάσταση παραμένει ακριβώς η ίδια? Είναι λίγο καλύτερα βελτιωμένη. Συνηθίζει ο κόσμος σιγά σιγά, γίνονται παρεμβάσεις καθημερινά και σήμερα πάλι συζητηθήκαν παρεμβάσεις και από τον πρόεδρο των τουριστικών λεωφορείων για το θέμα του κυκλικού που είπατε πριν, ότι χρειάζεται κάποια παρέμβαση ώστε να σβήσει για να μην χτυπάνε τα λάστιχα πάνω. Θέλει το χρωματισμό, γιατί αφαιρώντας σε όλη τη σήμανση, όπως βλέπετε τώρα που είναι νύχτα, δεν φαίνεται καθόλου, οπότε κινδυνεύουν και τα μηχανάκια να χτυπήσουν πάνω. Περιμένουμε να βελτιωθεί ο ασφαλτοτάπητας, γιατί βλέπετε τι λακκούβες έχει πάνω. Αυτό σημείο. Θα μου επιτρέψετε να το δείξω. Θα κάνουμε λίγο έτσι, λίγο στην άκρη. Θα προσπαθήσει εδώ ο συνάδελφος ο Στέλιος Χανιωτάκης να σας δείξει ότι έγινε ολόκληρη παρέμβαση. Αλλά να δείτε, για παράδειγμα, εδώ δεν βρέθηκε λίγη
πίσα για να πέσει και να καλύψει αυτή τη λακκούβα, όπως και τις άλλες λακκούβες που υπάρχουν αριστερά και δεξιά πάνω στον δρόμο. Θα μου πείτε ότι περίεργο στο Ηράκλειο, είμαστε γεμάτοι λακκούβες, αλλά εδώ έγινε μια παρέμβαση τόσο πολύ πρόσφατα. Κοιτάξτε, ο εργολάβος του συγκεκριμένου έργου είπε ότι θα αποκατασταθούν άμεσα. Ελπίζω όντως να γίνουν άμεσα, γιατί όντως δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα. Mm-hmm. Πρώτον είναι ότι όλοι που μπαίνουν μέσα καθυστερούν να περάσουν, με αποτέλεσμα όλα αυτά τα λεπτά του χρόνου να πολλαπλασιάζονται, με αποτέλεσμα το ρεύμα που έχει το μεγάλο πρόβλημα, που είναι από Μαλάδες προς Ηράκλειο, να δημιουργεί την καθυστέρηση όλη αυτή που γίνεται. Περιμένουμε σύντομα, από ό,τι μάθαμε θα γίνει αύριο το Περιφερειακό Συμβούλιο, να εγκριθεί για να δοθεί η έγκριση του τρίτου κόμβου, ώστε να μπορέσει να γίνουν οι αναστροφές μετά και από τους κατοίκους. Γιατί πάλι πάνε πιο κάτω και κάνουν πάλι παρανομία. Πάλι παρανομία. Εντάξει, αυτό το γνωρίζαμε εξ αρχής, ότι θα λυνόταν μόνο όταν θα γίνει ο κόμβος. Ελπίζουμε να γίνει πάρα πολύ σύντομα, ώστε να βελτιώσει ακόμα καλύτερα την εικόνα. Καταλαβαίνω. Λοιπόν, ας βάλουμε στη συζήτησή μας και τον κύριο Πετράκη, ο οποίος έχει παράπονα, και να υποθέσω, κύριε Πετράκη, αυτό έγινε στο γεγονός ότι δεν έχετε κληθεί, εσείς που είστε στο τιμόνι και στο δρόμο 24 ώρες 24, να δώσετε τα φώτα σας, σωστά? Μάλλον είμαστε αμεληταία ποσότητα. Εγώ θα πω το εξής, ότι μιλάμε για μια αναπτυσσόμενη αστική περιοχή, αλλά είναι υποβαθμισμένη κυκλοφοριακά. Εάν ρωτούσαν τους 530 ταξιτζίδες που είναι στο Ηράκλειο διαμέσου των εκπροσώπων τους, θα είχαν πάρει μία εικόνα για το τι πρέπει να γίνει όχι μόνο στον Αγιάννη το Χωστό, αλλά και στο υπόλοιπο Κύριε Ηράκλειο. Κύριε Πετράκη, ποιος έπρεπε να σας καλέσει, επειδή νομίζω, εδώ έχουμε και Δήμο και Περιφέρεια. Και η Περιφέρεια, νομίζω και η Περιφέρεια και ο Δήμος. Και η Περιφέρεια και ο Δήμος. Γιατί? Έγινε μια σύσκεψη σήμερα το πρωί και το έμαθα τυχαία από τον πρόεδρο τώρα εδώ, ότι καλέσανε τους κατοίκους, ο πρόεδρος, ήταν και κάποιοι εμπλεκόμενοι φορείς, και αυτοί που όντως ζουν 24 ώρες το 24ωρο το πρόβλημα της πόλης, που είναι το μάτι της πόλης, δεν κληθήκανε. Μισό λεπτό, κύριε Πετράκη, κύριε Συρηγονάκη. Γιατί πρέπει να βγαίνω εγώ και να κάνω τόσα παράπονα? Επειδή είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, είναι εδώ και ο κύριος Συρηγονάκης, είναι εδώ και ο κύριος Αναστασάκης. Ξεκινάω με εσάς, κύριε Συρηγονάκη. Είναι δυνατόν σε μια σύσκεψη που αφορά το κυκλοφοριακό να μην καλούνται οι άνθρωποι που είναι 24 ώρες 24 ώρες στον δρόμο? Πράγματι, κύριε Δασκαλάκη, έγινε την προηγούμενη Δευτέρα μία συνάντηση, την ώρα που βρισκόμασταν εκεί όλοι, ο μελετητής, εμείς, η υπηρεσία, η τροχέα, και εκείνη τη στιγμή είπαμε ότι θα επαναληφθεί την ερχόμενη Δευτέρα για να δούμε τι μέλη γενέστε. Δεν ήταν μία σύσκεψη με την έννοια που λέει ο πρόεδρος, προς Θεού. Ήταν μια σύσκεψη εκεί με τους φορείς, με τους της ευρύτερης περιοχής, με τους κατοίκους, για να δούμε πώς αντιμετωπίζουν την κατάσταση. Δεν ήταν μια σύσκεψη για να δούμε πώς βλέπουν... Αλλά αυτή η σύσκεψη δεν είναι η σύσκεψη που αφορά το κυκλοφοριακό πρόβλημα ενός κόμβου, τον οποίο διέρχονται κυρίως οδηγοί? Θεωρώ ότι αν... Γιατί δεν αφορά μόνο τους κατοίκους, αφορά όλο το Ηράκλειο. Βέβαια. Η Πετρούτσι Μαρία, ας πούμε, δεν μένει στην περιοχή, διέρχεται στην περιοχή. Εάν μου επιτρέπετε, καλές είναι οι μελέτες που γίνονται στα γραφεία, καλές είναι, αλλά στην πράξη, εμείς που το ζούμε καθημερινά, θα μπορούσαμε να εκφράσουμε όλα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Και θα σας πω το εξής. Εγώ δεν έχω περάσει ούτε μία φορά από την ώρα που ξεκίνησανε εδώ η προσωρινή αυτή εργασία για να μειωθεί το πρόβλημα. Δεν πέρασα επίτηδες για να δω, θα βρεθεί κάποιος να μας καλέσει? Δεν μας κάλεσε. Ένα το κρατούμενο. Θα μπορούσαν να γίνουν παρεμβάσεις ακόμα. Διάβαση πεζών δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει φωτισμός. Υπάρχουν λακκούβες στην περιοχή, τα οποία κινδυνεύουν πεζοί. Δεν μιλάω για τα μεγάλα οχήματα. Προσωρινός κόμβος εδώ. Και αν ρωτήσετε τον πρόεδρο των τουριστικών λεωφορείων, θα σας πει ότι εάν εγώ κάνω αναστροφή στο κυκλικό, θα καταστρέψω τα οχήματά μου μέσα από τα λάστιχα. Τώρα, εμένα θα μου επιτρέψετε να κάνω και μια προβοκατόρικη ερώτηση, κύριε Πετράκη. Παρακαλώ. Από εδώ από την περιοχή καλούν ταξί τώρα ή φοβούνται ότι θα περιμένουν 40 λεπτά και δεν έρχονται? Τα ταξί πάνε παντού. Το θέμα είναι ότι ανεβαίνει το κόστος και θα επιβαρύνεται ο πολίτης παραπάνω σε τέτοιες εποχές. Ενώ εάν καλέσουν ένα ταξί που θα φύγει από την πρώτη πιάτσα από τα Δειλινά, το κόστος θα είναι το ίδιο από το να το έπαιρνε από δίπλα.
αυτή τη στιγμή είναι σαν να πηγαίνει στον προφήτη Λία και να γυρνάει να πληρώνει τη διαδρομή. Μισό λεπτό, κύριε Πετράκη. Αντιλαμβανόμαστε ότι ένας άνθρωπος που μπορεί να είναι εγκλωβισμένος μέσα σε ένα ταξί 40 λεπτά και το ταξίμετρο γράφει, μια απλή διαδρομή των 4-5-7 ευρώ μπορεί να γίνει μια διαδρομή των 15-20 ευρώ. Κύριε Αναστασάκη, θέλω το σχόλιο σας γι' αυτό που λένε οι επαγγελματίες οδηγοί. Ότι δεν προσκλήθηκαν για να δώσουν μία πρόταση. Αυτό προφανώς είναι λόγω της αγωνίας των ημερών από την πλευρά της περιφέρειας. Νομίζω ότι και η περιφέρεια και ο Νίκος ο Συριγωνάκης αλλά και ο Δήμος έχουν δώσει μαθήματα δημοκρατικότητας και συνεργασίας σε όλα τα θέματα. Τώρα όταν εμάς, αν θέλετε, είναι τόσο πιεστικό το πρόβλημα που πρέπει να δώσουμε μία λύση επί τόπου, προφανώς οι πρώτοι που θα συμβουλευτούμε είναι οι συνεργάτες μας, οι άμεσοι μελετητές ή οι συνεργάτες μας στη Δημοτική Αστυνομία και στην Τροχέα, για να πάρουμε μια απόφαση που δεν θα χρονίσει η εφαρμογή της. Άρα, να μην μιλήσω για λογαριασμό του κυρίου Συριγωνάκη, θεωρώ όμως αυτονόητο ότι δεν υπάρχει καμία κακή πρόθεση σε ό,τι αφορά στη συνεργασία, ίσα-ίσα που όλα τα τελευταία χρόνια, κύριε Πετράκη, ξέρετε ότι έχουμε αγαστή συνεργασία. Και τα προβλήματα που προκύπτουν τα λύνουμε πάρα αυτά. Δεν κάνω μομφή σε κανένα, γιατί η συνεργασία μας είναι άψογη και από τη μεριά σας και από τη μεριά της περιφέρειας. Αλλά θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει και εμείς ένα λιθαράκι, γιατί ο κόσμος εδώ είναι αγανακτισμένος. Όση ώρα ήταν η κυρία Καριωτάκη εδώ με τον συνάδελφό της και προσπαθούσε να στήσουν τις κάμερες, τα οχήματα που περνούσαν βρίζανε εμένα και τον πρόεδρο, γιατί νομίζανε πως εμείς είμαστε η διοικητική του Ηρακλείου. Εγώ εκπροσωπώ έναν κλάδο. Και ο πρόεδρος από εδώ τους κατοίκους της περιοχής. Ένα μικρό σχόλιο επ' αυτού. Εμείς περάσαμε την αντίστοιχη διαδικασία ως Δήμος στο κομμάτι πριν τη γέφυρα, στη συμβολή Χριστομιχάλη Ξυλούρη και Λυκείου, με πολύ μεγάλη αγωνία, εδώ με τον Αντιπεριφερειάρχη και με τον κύριο Καρακούδη, τον διοικητή της Τροχέας. Είχαμε επισκεφθεί την αποκεντρωμένη διοίκηση, γιατί είπαμε το προφανές. Είναι τόσο βαριά η γραφειοκρατία σε ό,τι αφορά στα συγκοινωνιακά θέματα, που αν περιμένουμε στοικά να οριμάσουν όλες οι ενέργειες και να διοδοτηθεί με νορμάλ τρόπο κάτι, θα περιμένουμε χρόνια. Αν αυτό είναι αποδεκτό ή όχι από την κοινωνία, νομίζω είναι ρητορικό το ερώτημα. Ακούστε τώρα, κύριε Αναστασάκη, κύριε Συριγωνάκη, κύριε Καρακούδη και βεβαίως η Μέρη Καριωτάκη με τους εκλεκτούς καλεσμένους εκεί. Όση ώρα μιλάμε, έχουν έρθει ερωτήματα και λένε για μετατόπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος και σε μία άλλη περιοχή που σχετίζεται με τον Άι Γιάννη το Χωστό. Αναφέρονται λοιπόν στην οδό Ευαρέστου, είναι μετά το γεφυράκι στις Τρεις Βαγιές, όπου αν κάποιος στρίψει αριστερά θα κατευθυνθεί προς το βιοτεχνικό πάρκο της Φοινικιάς, ότι εκεί έχει γίνει ένας δεύτερος μικρός Άι Γιάννης Χωστός, ότι η κατάσταση είναι τραγική. Θα ήθελα ο κύριος Καρακοσταντάκης, επειδή γνωρίζω ότι είναι στην περιοχή, να μου πει λίγο αυτή την εικόνα, γιατί κάποιοι στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τον Άι Γιάννη Χωστό μπλοκάρουν έναν άλλο δρόμο που βρίσκεται μία ανάσα από το Γιώφυρο και οδηγεί από τη μία πλευρά του στο Γιώφυρο και από την άλλη πλευρά στη Φοινικιά. Κοιτάξτε, η Ευαρέστου είναι ένα άλλο καρκίνωμα για το Ηράκλειο, διότι είναι η επόμενη έξοδος που έχει η περιοχή μας για να βγει. Η μία ήταν αυτή του Άι Γιάννη πάνω και η άλλη είναι της Ευαρέστου με το περιβόητο γεφυράκι που υπάρχει εκεί πέρα, το οποίο έχουμε ζητήσει επανειλημμένα να γίνει διπλής κυκλοφορίας, γιατί είναι ένα γεφυράκι που έχουν πληρώσει πολλά χρόνια πριν οι κάτοικοι εδώ πέρα για να μπει. Δεν θα υπήρχε. Περνάει το μισό Ηράκλειο για να κατευθυνθεί είτε προς τα ΔΕΗ, είτε προς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, είτε προς το δρόμο της Μεσαράς. Βοηθάει πάρα πολύ το βιοτεχνικό πάρκο, γιατί βγαίνουν απευθείας τα αυτοκίνητα στον περιφερειακό δρόμο του Γιοφύρου. Οπότε καταλαβαίνετε το τι γίνεται. Έχουμε ζητήσει επανειλημμένα από το Δήμο να πέσει πάνω στο κομμάτι αυτό και να βρεθεί άμεσα η λύση, γιατί είναι ο μόνος περιφερειακός δρόμος της περιοχής που μπορεί να απαλύνει λίγο την κατάσταση. Αν ο δρόμος του Άι Γιάννη του Χωστού έχει μια κίνηση που είδαμε που έχουν περίπου μελετήσει στα 1.500 με 2.000 αυτοκίνητα που περνάνε την ώρα, φανταστείτε πώς θα μπορέσεις να μειώσεις αυτή την κίνηση. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος που μπορεί να βοηθήσει. Είναι μόνο αυτό το κομμάτι της Ευαρέστου με την Παναγία Μαλεβή που συναντάει το δρόμο της Φοινικιάς. Φανταστείτε τώρα ότι εδώ λέει ένας τηλεθεατής. Ακριβώς. Λέει ένας τηλεθεατής ότι φτάσαμε στο σημείο να επιλέγουμε τη λεωφόρο 62 Μαρτύρων, που είναι ένας δύσκολος κυκλοφοριακός δρόμος, για να αποφύγουμε κινούμενοι προς το κέντρο την περιοχή του Άι Γιάννη του Χωστού. Παλαιότερα θυμόμαστε ότι κάποιοι που θέλαν να αποφύγουν την 62 Μαρτύρων χρησιμοποιούσαν τον κόμβο αυτό για να κατεβούν από Μασταμπά και Θέρισο στο κέντρο. Τώρα και αυτό είναι απαγορευτικό. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Καρακούδη, πόσο εύκολο είναι εδώ να αστυνομευθεί ένας κόμβος
που έχει πλοκάμια προβλημάτων. Καταρχήν, θα πρέπει να πούμε ότι η οδός Αηγιάννη Χωστού, όπως το είπατε και στην αρχή της εκπομπής, είναι ένας από τους δυσκολότερους δρόμους της πόλης του Ηρακλείου. Συνδέεται μια νέα βιομηχανική περιοχή με την πόλη του Ηρακλείου, με τυπικά ένα δρόμο, την οδό Αηγιάννη Χωστού και την οδό Ευαρέστου. Η ροή των οχημάτων είναι πάρα πολύ μεγάλη, με αποτέλεσμα να είναι πάρα πολύ δύσκολο να δοθεί μια άμεση λύση με βάση τα δομικά στοιχεία που έχει αυτή τη στιγμή ο δρόμος. Θα πρέπει να θυμίσω εδώ και κύριε Δασκαλάκη, τον Οκτώβριο του 2021, δεν έχει περάσει ούτε χρόνος, είμαστε πάλι εδώ στην εκπομπή Ώρα Αιχμής και συζητούσαμε τα ίδια θέματα. Όπου τότε είχε ξεκινήσει και μια παρέμβαση μετά την εκπομπή που βεβαίως τα προβλήματα συνεχίστηκαν να υπάρχουν. Η πίεση που δεχόμασταν και πριν, τόσο η τοπική αυτοδιοίκηση εδώ όσο και η αστυνομία, ασχετικά με το συγκεκριμένο δρόμο, κάντε μια παρέμβαση, κάντε κάτι, ήταν πάρα πολύ μεγάλη και καθημερινή. Έχει γίνει από εκεί και πέρα μια μεγάλη προσπάθεια και κάποιες τεχνικές παρεμβάσεις, πρώτα από το Δήμο Ηρακλείου και τον κύριο Αναστασάκη, και αυτή τη στιγμή από τον κύριο Συργονάκη. Για μένα, και θα μιλήσω και ως πολίτης πρώτα και μετά ως αστυνομικός, χαίρομαι που έχω τέτοιους ανθρώπους στην αυτοδιοίκηση, που αναλαμβάνουν κάποιες πρωτοβουλίες, έχουν υψηλά το αίσθημα ευθύνης και μπαίνουν στη διαδικασία να προσπαθούν να βελτιώσουν την υπάρχουσα κατάσταση. Πρωτύτερα, τι ακριβώς συνέβαινε με τη συγκεκριμένη οδό, την οδό Αηγιάννη του Χωστού. Όλα τα οχήματα που ξεκινούσαν από Ηράκλειο, από Χρήστο Μιχάλη Ξυλούρη και θέλαν να κατευθυνθούν προς την Μαλάδες και προς Φοινικιά, και κάποιοι από αυτούς είχαν σκοπό να στρίψουν αριστερά για να πάνε Εθνική ή να στρίψουν μετά αριστερά για να πάνε στην οδό Μπακογιάννη. Θέλοντας να στρίψουν αριστερά, τα οχήματα που ερχόταν αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας, δηλαδή από Μαλάδες προς Ηράκλειο και από Φοινικιά προς Ηράκλειο, είχαν προτεραιότητα. Με αποτέλεσμα να μην δίνουν την προτεραιότητα στα οχήματα για να στρίψουν αριστερά και να κολλάει όλη η κυκλοφορία. Είναι η εικόνα από που το βλέπουμε αυτό, αυτή τη στιγμή, αυτό που περιγράφεται μέσα από την εικόνα από τον drone της Crete TV. Έτσι. Να κολλάνε όλα τα οχήματα από το σημείο αυτό που θέλει ο συγκεκριμένος οδηγός να στρίψει αριστερά και όλα τα οχήματα να πάνε πίσω μέχρι και ψηλά την Παλιά ΔΕΗ και την περιοχή του Ηρακλείου, τη Χρήστο Μιχάλη Ξυλούρη και την ευρύτερη περιοχή. Να κολλάνε όλα τα οχήματα. Τώρα λοιπόν, με τη δημιουργία του κυκλικού αυτού κόμβου, τι κάναμε επί της ουσίας? Δώσαμε μια προτεραιότητα στα οχήματα αυτά που θέλουν να κατευθυνθούν από Ηράκλειο προς Μαλάδες και Φοινικιά, με αποτέλεσμα όντως να έχει επιβαρυθεί το αντίθετο ρεύμα. Τα οχήματα που διέρχονται ανάποδα από Μαλάδες και από Φοινικιά προς Ηράκλειο. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι σε αυτή τη βδομάδα που μας έχει περάσει, η οποία, όπως είπαν εδώ και οι υπόλοιποι εδώ στο πάνελ που συζητήσανε και ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, έχει γίνει βελτίωση του χρόνου διέλευσης από Ηράκλειο προς Μαλάδες και Φοινικιά, έχει επιβαρυθεί το άλλο κομμάτι. Σκοπός και στόχος μέσα από τις τεχνικές παρεμβάσεις είναι να μειωθεί ο χρόνος και από την άλλη πλευρά, και αν και από τις δύο ροές κυκλοφορίας έχουμε μείωση χρόνου στη διέλευση των οχημάτων, νομίζω ότι θα είναι ένα πετυχημένο έργο. Βεβαίως, Μαρία. Απλά, εγώ διαρωτώ χωρίς να είμαι. Μέρη, με συγχωρείς, πάνω σε αυτό που είπε ο κύριος διοικητής. Εγώ διαρωτώ με πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα σε σχέση με το αντίθετο ρεύμα που έρχονται, δηλαδή τα αυτοκίνητα από Μαλάδες, Λοφούπολη, Φοινικιά κλπ. Έχοντας ακούσει και την προαναγγελία του τρίτου κόμβου, εμπειρικά και μόνο, έχω την αίσθηση ότι θα οξυνθεί το πρόβλημα. Γιατί τα αυτοκίνητα που είναι κινητοποιημένα και έρχονται προς Ηράκλειο, πλέον θα πρέπει να δώσουν διπλή προτεραιότητα, κύριε διοικητά, και στα αυτοκίνητα που θέλουν να στρίψουν προς Εθνική και στον πολύ κόσμο που ανεβαίνει από τον Αηγιάννη το Χωστό και θέλει να κάνει τον κύκλο για να πάει προς Ηράκλειο. Που σημαίνει ότι θα είναι ακόμη μεγαλύτερο το πρόβλημα για τα συγκεκριμένα οχήματα. Δηλαδή, πραγματικά, λίγο κρατά μια επιφύλαξη ως προς αυτό το κομμάτι. Θέλει να κάνει μια παρέμβαση πάνω σε αυτό ο κύριος Συρηγονάκης, Μαρία Πετρούτσου. Θέλω να κάνω μια τοποθέτηση σχετικά με όλο αυτό που συζητάμε, γιατί δεν τοποθετήθηκα καθόλου. Όχι, τοποθετηθήκατε, απλά... Απάντησα στον πρόεδρο, ναι, τον κύριο Πετράκη. Άκουσα προσεκτικά τις τοποθετήσεις όλων και για να κλείσω το θέμα με τον πρόεδρο, τον κύριο Πετράκη, η συνάντηση που έγινε την προηγούμενη Δευτέρα και αυτήν την Δευτέρα δεν ήταν για να λάβουμε γνώμες το τι θα κάνουμε, πώς θα το κάνουμε. Ήδη υπάρχει μία μελέτη, υπάρχει ένας σχεδιασμός. Η συνάντηση που έγινε ήταν με τους κατοίκους και τους φορείς της ευρύτερης περιοχής για να κάνουμε κάποιες διορθωτικές παρεμβάσεις για να βελτιωθεί κάπως η κατάσταση. Όσον αφορά, άκουσα προσεκτικά την κυρία Καλλιωτάκη.
μας είπε την κατάσταση που επικρατεί και είναι όλα λάθος. Δεν αναφέρθηκε όμως στην κατάσταση που επικρατούσε πριν την κατασκευή του κόμβου, πριν την Παρασκευή. Κοιτάξτε, θα συνεχίσετε. Η Μέρη Καριωτάκη αναφέρθηκε στην εικόνα που συνέντευξε σήμερα. Βεβαίως και η κατάσταση τις προηγούμενες ημέρες την είδαμε μέσα από τα ρεπορτάζ. Να τρέξουμε λοιπόν στο πρόσφατο και απότερο παρελθόν, να δούμε την κατάσταση που επικρατούσε, να δούμε τα ρεπορτάζ στις εφημερίδες, να δούμε τις ραδιοφωνικές εκπομπές κάθε πολίτη. Όχι, όχι, τώρα σε αυτό έχετε άδικο, γιατί και την περασμένη εβδομάδα, αλλά μέσα από αυτή την εκπομπή, αλλά και τα δελτίωση της Κρήτη TV, τον Αγιάννη τον Χωστό τώρα ένα χρόνο τον έχουμε στην επικαιρότητα. Σωστά, αυτό θέλω να πω. Μα απλά θέλει να κάνει. Είναι καλύτερη κατάσταση δηλαδή τώρα από ό,τι ήταν προηγούμενα, γιατί κυρία, εγώ που τη ζω καθημερινά, κύριε Σιλβανάκη, σίγουρα Μαρία, δεν είναι. Αγαπητή Μαρία, μου επιτρέπεις, θα φτάσω και στη σημερινή κατάσταση. Να πει όμως λοιπόν κάτι η Μέρη Καριωτάκη που θέλει να κάνει κάτι πάνω εγώ, σε αυτό. Κύριε. Ναι, Μέρη. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, σε καμία των περιπτώσεων δεν είπα ότι τα κάνατε όλα λάθος. Είπα απλώς ότι πρέπει να συνεχίσετε να κάνετε παρεμβάσεις, γιατί εδώ υπάρχουν πράγματα τα οποία φαίνεται ότι είναι σε κρεμότητα. Πώς να το κάνουμε, αφού είναι σε κρεμότητα. Συμφωνούμε. Και γνωρίζετε πολύ καλά, γιατί έτυχε, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, να είμαστε μαζί εδώ το Σάββατο. Εγώ ήμουν το μόνο τηλεοπτικό συνεργείο που ήταν εδώ. Ήταν αυτό της Κρήτη TV, τη στιγμή που φτιαχνόταν αυτός ο κόμβος. Και μαζί συζητούσαμε και σας έλεγα ότι ναι, αυτή η περιοχή χρειάζεται βοήθεια. Πρέπει να δούμε πώς μπορείτε να τη βοηθήσετε. Νομίζω ότι αν ανατρέξετε λιγάκι σε αυτή μας τη συνάντηση το πρωί του Σαββάτου, θα το θυμηθείτε. Μάλιστα. Ότι σε καμία των περιπτώσεων δεν μηδενίζω το συγκεκριμένο έργο. Το πρόβλημα όμως δεν μπορείτε να πείτε κι εσείς ότι δεν υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις. Με κυρίαρχο αυτό. Θα βοηθήσω λίγο την κυρία Καριωτάκη τώρα. Και εγώ θα χαιρετήσω, αφήστε με λίγο να σας πω κάτι. Για να ολοκληρώσει ο κύριο Συριγωνάκης, πριν τον έχουμε διακόψει. Ναι, κύριε Πετράκη, πείτε γρήγορα. Να ολοκληρώσει μετά ο κύριο Συριγωνάκης, θα μας ακούσει πρώτα. Εγώ να χαιρετήσω όλες τις προσπάθειες που κάνει και η περιφέρεια και ο Δήμος. Γιατί θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Την πλατεία Κύπρου. Η άμεση παρέμβαση που έκανε ο Δήμος Ηρακλείου στην πλατεία Κύπρου, ο κύριος Αναστασάκης, έδωσε μια άλλη πνοή στην περιοχή. Αυτό που γίνεται με αρχής τον πρώτο κυκλικό κόμβο και συνεχεία των υπόλοιπων που, για να φτάσουμε στον προφήτη Λία, και αυτό είναι μια παρέμβαση θετική. Αλλά το βάρος και οι αμαρτίες των παλιών ετών με αυτούς που ήταν αρμόδιοι έχει πέσει στο βάρος τον κύριο Συριγωνάκη και αυτός θα βγάλει τώρα το λαγό από την τρύπα. Δυστυχώς. Θα πρέπει με τις προσπάθειες που κάνει και πιστεύω ότι θα το φέρει εις πέρας. Αλλά ο κόσμος, για να καταλάβετε, ψάχνει εναλλακτικούς δρόμους για να φύγει από αυτό εδώ το βάρος. Είναι αυτό που είπαμε και νωρίτερα. Μπορεί να έχει χαμηλώσει το κυκλοφοριακό, να έχει εξομαλυνθεί από την πρώτη μέρα, αλλά ψάχνουν Ευαρέστου, ψάχνουν Μπακογιάννη, ψάχνουν άλλους δρόμους. Εγώ θα κάνω και μία πρόταση. Μπορεί να είναι το κόστος, σύν τη μελέτη που είπε ο κύριος Συριγωνάκης προηγουμένως. Τώρα που σχεδιάζεται ο ΟΑΚ ή έχει σχεδιαστεί, γιατί δεν πιστεύω να φύγει, να πάει από άλλο σημείο, θα περάσει από εδώ. Θα πρέπει να γίνει μελέτη για δύο ανισόπεδους κόμβους. Το κόστος μπορεί να είναι μεγάλο, μπορεί να είναι χρονοβόρο, αλλά εάν δεν γίνει, η περιοχή δεν φτιάχνει. Όση καλή προσπάθεια να καταβάλουν οι φορείς, το πρόβλημα της περιοχής δεν φτιάχνει. Νομίζω, κύριε Συριγωνάκη, ότι αυτό που λέει ο κύριος Πετράκης, το αναφέραμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ που κάναμε της Κρήτη TV, ότι ένας ανισόπεδος κόμβος είναι αυτός που μπορεί να επιλύσει. Είναι ένα μακροπρόθεσμο το πρόβλημα. Και το θέμα είναι σήμερα. Άμεσα δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Εμείς μιλάμε για προσωρινή λύση. Για να συνεχίσω λοιπόν από εκεί που σταμάτησα, δεν είναι δυνατόν ένα αστικό Ηράκλειο και μια περιοχή όπως είναι Φοινικιά Μαλάδες, που φυτέψαμε και ένα πάρκο, ένα βιοτεχνικό πάρκο, Προφήτης Ηλίας, τα χωριά όλα αυτά, Λοφούπολη, να ενώνονται χωρίς εισόδους και εξόδους με μια γέφυρα της δεκαετίας του 50 με πλάτος 6-7 μέτρα. Γίνονται λοιπόν κάποιες παρεμβάσεις, διότι το πρόβλημα είναι διαχρονικό, δεν δημιουργήθηκε τώρα. Κατασκεύασε τον πρώτο κόμβο ο Δήμος, ο οποίος δεν έλυσε το πρόβλημα, έβαλε μια τάξη, διότι το πρόβλημα θα λυθεί μετά τη γέφυρα. Έτσι θα εκτονωθεί η κυκλοφορία. Ήρθαμε λοιπόν βάσει μελέτης. Είναι ακριβώς το κομμάτι που είναι η Εκκλησία. Μπράβο. Για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Βάσει μελέτης λοιπόν, κατασκευάσαμε αυτό τον πρώτο κόμβο. Στο συγκεκριμένο σημείο, διότι ήταν το μόνο σημείο. Ο πρώτος είναι αυτός που προηγείται, λέει η Μαρία. Ναι, είναι πριν από τη γέφυρα. Πριν από τη γέφυρα. Ο δεύτερος λοιπόν. Για το δεύτερο κόμβο. Ο δεύτερος είναι έξω. Είναι το μόνο σημείο που το πλάτος βοηθούσε για να γίνει αυτό το οποίο έγινε.
Κάναμε διορθωτικές παρεμβάσεις, διότι είδαμε ότι όντως υπήρχε πρόβλημα όσον αφορά τους ορθοστάτες που αφαιρεθήκανε. Έκανε και μία παρέμβαση το πρωί ο πρόεδρος των τουριστικών λεωφορείων και θα γίνει και αυτό. Θα φτιάξουμε και τον. Θα ασφαλτοστρώσουμε τον Τάπητα. Θα βάψουμε με τον κόμβο. Δηλαδή, οι παρεμβάσεις αυτές είναι προγραμματισμένες να γίνουν αύριο μεθαύριο, αφού οριστικοποιήσουμε το τι θέλουμε να κάνουμε. Και επίσης, αύριο στο Περιφερειακό Συμβούλιο τίθεται προς συζήτηση και έγκριση η κατασκευή βάσει σχεδιασμού ενός δεύτερου κόμβου ακριβώς στη διασταύρωση Φοινικιά Μαλάδες, ευελπιστώντας ότι. Αυτός είναι τρίτος κόμβος. Το τρίτος κόμβος, δεύτερο για την περιφέρεια, τρίτος κόμβος, ευελπιστώντας ότι με αυτόν τον κόμβο οριστικοποιείται και ενισχύεται πρώτα και πάνω απ' όλα η νομιμότητα. Αυτό είναι όμως, κύριε Συριγωνάκη, ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο. Όχι, δεν είναι μακροπρόθεσμο. Δεν είναι, αλλά θα λύσει το πρόβλημα. Μισό λεπτό. Αυτό ουσιαστικά. Γιατί λέω μακροπρόθεσμο? Γιατί πάλι θα έχουμε μετατόπιση του προβλήματος. Δηλαδή, την περασμένη εβδομάδα πήγαμε από την άλλη πλευρά, τώρα είμαστε στην άλλη. Αφήστε με να τελειώσω. Ναι. Με την κατάσταση όπως είναι τώρα και με την κατασκευή του δεύτερου κόμβου, νομιμοποιήσαμε την όλη την κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο. Mm-hmm. Ισχυροποιήθηκε η νομιμότητα. Μάλιστα. Σκοπός μας, όπως είπε και η Μαρία, και όλων μας και των φορέων που συζητήσαμε δύο φορές, ο σκοπός είναι κοινός. Είναι η ασφάλεια των πολιτών και επίσης να κερδίσουμε αυτό χρόνο. Αυτό δηλαδή μετά από πόσο χρονικό διάστημα θα μπορεί να είναι σε χρήση? Μπορεί να είναι ο δεύτερος κόμβος, αν εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο, αποκεντρωμένη διοίκηση, έγκριση και μετά θα ξεκινήσουμε στην κατασκευή. Δηλαδή, δεν θέλει πολύ χρόνο. Στο μήνα, στους δύο μήνες, στους τρεις μήνες? Όχι, όχι, όχι. Πιστεύω ότι στον μήνα μέσα θα έχει κατασκευαστεί. Μέσα. Λοιπόν, προσπαθούμε λοιπόν στο δεύτερο κόμβο, για να απαντήσω και στην Μαρία, στο δεύτερο κόμβο, γιατί όντως η αριστερή στροφή, όσοι μπαίνουν στον κόμβο, έχουν προτεραιότητα. Αλλά και τώρα αυτοί που έρχονται από την Εθνική. Όπου, δηλαδή, όπου σταματάνε οι ορθοστάτες. Δείτε αυτό το πλάνο, κύριε Συριγωνάκη. Θέλω να το δουν και οι τηλεθεατές. Είναι το κομμάτι από τη Φοινικιά προς το Ηράκλειο. Το οποίο έχει φτάσει μέχρι το Ηνοπείο του Αλεξάκη. Δηλαδή, εγώ έχω κάνει τη διαδρομή 45-50 λεπτά, που η αλήθεια είναι ότι θα είχα φτάσει στο Ρέθυμνο, στην αναμονή. Κύριε Συριγωνάκη, εγώ ως προς αυτό, ως προς την νομιμότητα, συμφωνώ απολύτως και έχετε δίκιο. Γιατί ζούσα καθημερινά το γεγονός και αντιλαμβάνομαι και τον κόσμο της παρανομίας και της επιτόπιας στροφής της πλειονότητας των οχημάτων που ανέβαινε τον Άι Γιάννη το Χωστό, και αντιλαμβάνομαι ότι και αυτοί οι άνθρωποι κάπως θα πρέπει να στρίψουν να πάνε προς Ηράκλειο. Σίγουρα θα βοηθήσει ακόμη περισσότερο τη ροή της κυκλοφορίας του κόσμου που είτε θέλει να βγει στην Εθνική είτε θέλει να γυρίσει από Εθνική προς Ηράκλειο. Θα επιτείνει όμως το πρόβλημα για όλο αυτόν τον κόσμο που έρχεται από Ολοφούπολη, από Προφητηλία, από Μαλάδες, από Φοινικιά. Αυτός ο κόσμος. Με αυτός ο κόσμος πώς θα γίνει η ροή της κυκλοφορίας? Αν με αφήσετε να. Δεν σας διακόπτουμε. Κάνουμε διαδραστική συζήτηση. Με το δεύτερο λοιπόν κόμβο ισχυροποιούμε την νομιμότητα. Αυτοί που έρχονται από την Εθνική και οι μόνιμοι κάτοικοι που μένουν νότια του δρόμου του υφιστάμενου που συζητάμε τώρα θα μπορούν από το δεύτερο κόμβο, το τρίτο κόμβο, χρησιμοποιώντας. Με νόμιμο τρόπο, χωρίς αριστερές στροφές και τα λοιπά, είτε να πηγαίνουν στην Εθνική, είτε να μπαίνουν μέσα στο Ηράκλειο, είτε να επισκέπτονται τα σπίτια τους. Θα προσπαθήσουμε, χωρίς να είναι σίγουρο, έχουμε συζητήσει με τον μελετητή, εάν γίνεται για να εκτονωθεί κάπως η κυκλοφορία από την περιοχή των Μαλάδων προς το Ηράκλειο, να κάνουμε και μια δεύτερη λωρίδα κυκλοφορίας, που να μην διακόπτεται η ροή. Αυτό είναι μια λύση. Των Μαλάδων. Δεν γνωρίζουμε αν το πλάτος είναι τέτοιο που να μπορεί. Μάλιστα. Όμως, όπως είναι η υφιστάμενη κατάσταση, αναμφισβήτητα, διότι και εγώ επισκέφτομαι πάρα πολλές φορές τη συγκεκριμένη περιοχή, μπορώ να το επιβεβαίωσαν και οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής και οι καταστηματάρχες και οι φορείς, ότι από το Ηράκλειο προς Μαλάδες έχει βελτιωθεί κατά πολύ η κυκλοφορία. Κατά πολύ. Από το Ηράκλειο προς Μαλάδες. Μα αυτό το λέμε και εμείς από την αρχή. Έχει επιδεινωθεί από Μαλάδες προς Ηράκλειο. Αυτό θα προσπαθήσουμε με το δεύτερο. Ακριβώς. Ευελπιστώντας ότι θα βελτιωθεί. Γιατί να λυθεί είναι, το θεωρώ, φύση αδύνατο. Επειδή πρέπει να πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και θέλω να αποδεσμεύσω την συγκαλή συνάδελφο τη Μέρη την Καριωτάκη με τους εκλεκτούς καλεσμένους. Μέρη, σου δίνω το λόγο για να κλείσουμε τη σύνδεση. Κάναμε ένα σχόλιο εδώ πριν από λίγο με τον κύριο Καρακοσταντάκη ότι είμαστε σε μια καλή στιγμή τώρα, γιατί δεν έχει ανοίξει ακόμα η σεζόν των κοινωνικών εκδηλώσεων. Δηλαδή τα μεγάλα κέντρα που υπάρχουν στις Μαλάδες, στη Φοινικιά, δεν είναι ακόμα ανοιχτά. Και τότε θα έχουμε ακόμα πιο δύσκολες καταστάσεις, μου λέγατε. Ναι, για τη νύχτα, γιατί καταλαβαίνετε ότι περνάει πάρα πολλοί κόσμος και τη νύχτα πλέον.
Εγώ σαν τελευταίο, μια και θα αποδεσμευτούμε από το κανάλι, είναι ότι θα ξαναπαρακαλέσω για άλλη μια φορά, αυτή τη φορά τον κύριο Αναστασάκη από την πλευρά του Δήμου, να έρθουν να δουν λίγο την περιοχή, γιατί έχουν να μας επισκεφτούν πάρα πολύ καιρό, και να δώσουμε τη λύση της Ευαρέστου και θα δούνε θαύματα μετά να γίνονται εδώ πέρα. Μάλιστα. Όταν λέτε τη λύση της Ευαρέστου, τι εννοείτε? Να ανοιχτεί με διπλή κυκλοφορία, ώστε να μπορέσει να γίνει η σύνδεση αυτή που λέγαμε του βιοτεχνικού πάρκου και η έξοδος πλέον προς το δρόμο του Εσταυρωμένου να γίνει με ασφάλεια και νομιμότητα. Και πολύ γρήγορα, κύριε Αναστασάκη. Αλλά και από όλο το μισό Ηράκλειο που περνάει από εδώ πέρα. Αυτό που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι πολύ σύντομα θα κάνουμε την ασφαλτόστρωση της Ευαρέστου. Είμαστε σε μια συνεννόηση με τη ΔΕΙΑΗ. Δυστυχώς έχουν να περάσουν ένα δίκτυο, αλλά θα την κάνουμε την επίστρωση και ας γίνει το χαντάκι μετά. Είναι μια ειδική κατάσταση λόγω του φόρτου που έχει αναλάβει τώρα η Ευαρέστου και της κακής κατάστασης. Μακάρι να μπορούσαμε να τη διαπλατείνουμε. Δεν γίνεται. Από τη μια πλευρά σπίτια, από την άλλη το ποτάμι. Και θυμίζω ότι πριν από μερικούς μήνες είχαμε κάνει ένα κομμάτι από τη Μάνου Κατράκη ασφαλτόστρωση μέχρι το Λίντο. Το πρώτο τμήμα της παρέμβασης που μπορούσαμε. Τώρα θα κάνουμε και το δεύτερο. Μάλιστα. Λοιπόν, Μέρη Καριωτάκη, θέλω να ευχαριστήσω και εσένα και τον κύριο Καρακοσταντάκη. Ναι, κύριε Πετράκη, πολύ γρήγορα. Εγώ είχα την αίσθηση ότι θα ανοίξουμε λίγο το θέμα και θα πάμε και σε άλλα κυκλοφοριακά θέματα του Ηρακλείου. Θα πάμε και σε άλλα κυκλοφοριακά θέματα. Απλά ανοίξαμε με τον Άι Γιάννη τον χωστό. Αντιλαμβάνομαι, απλά είναι εξαιρετικά δύσκολο να κρατήσουμε τη ζωντανή μέχρι τις 12.30 ώρα το βράδυ στον Άι Γιάννη τον χωστό.